Με το Ίδρυμα Ελπίδα που ανακοινώθηκε εχθές, είναι κάτι που έγινε πράξη χθες, αλλά είχε συζητηθεί από τότε που είχαμε κάνει εδώ στην Κύπρο, στη Λεμεσό, το φιλανθρωπικό. Με τον Λουκά Φουρλά που είχες πάρει. Με τον Λουκά Φουρλά και το Δήμαρχο Λεμεσού για τα παιδιά με, τέλος πάντων, το κακό. Και έγινε και θεσμός πια. Κάθε χρόνο θα το κάνουμε στη Λεμεσό. Τα κολυμπάμε. Πρέπει να σου πω ότι με τον πόλεμο. Κολυμπήσω κι εγώ. Θα κολυμπήσω κι εγώ. Ναι. Ναι. Δεν κολύμπησα γιατί είχα έρθει από. Τέλος πάντων, επειδή είχα σπασμένα δάχτυλα μετά το παιχνίδι. Αλήθεια. Ναι, και πολύ πρόσφατα πέρασαν. Επέλεξα, μου είχαν συστήσει γιατί να μην κολυμπήσω, αλλά του χρόνου να είμαστε καλά θα κολυμπήσω κι εγώ γιατί είναι καθαρά συμβολικό, αλλά. Επειδή είμαι και κοντά στη θάλασσα, θα μου άρεσε να συμμετέχω ενεργά. Δεν το ξέραμε αυτό ότι είχε σπασμένα δάχτυλα. Ήταν κάτι το οποίο είχε βγει, δεν έπεσε στην πόλη. Όχι, του ξέφυγε. Εντάξει. Είναι, όλοι γνωρίζουν ότι τα δαχτυλάκια στα πόδια δεν περνούνται, γύψονται. Ναι. Και όταν περπατά ή αθλεί, ξανατραυματίζονται κτλ. Μου πήρε γύρω στο πεντάμινο να γίνουν καλά. Έχω ενημερωθεί λοιπόν, όπως έλεγα και προηγουμένως, από τον πολύ πολύ αγαπημένο Λουκά.